Καλημέρα, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020, κάντε ένα καφεδάκι να πούμε μαζί Μου κάνετε παράπονα τώρα τελευταίως ότι δεν πίνω καφέ μαζί σας επειδή γυρίζω αρκετά vlog μαζεμένα για να προλαβαίνω να τα ανεβάζω στο YouTube, γι' αυτό δεν πίνω σε κάθε vlog καφέ, διαφορετικά θα γινόμουν... Λοιπόν, Πρωτού ξεκινήσει το vlog να επενθυμίσω τους λευκοσιάτες και τις λευκοσιάτησες ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου μου «Ψυχολογικός πόλεμος» στο βιβλιοπωλείο Πάργα, στην Οδό Τσερίου, στο Στρόβολο στη Λευκοσία. Λοιπόν, Έχουμε ένα πολύ χαρο... χαρούμενο βλοκ, ε, ε, ανάλαφρο βλοκ, ευχάριστο βλοκ σήμερα το πρωί, για τα ωφέλη της ψυχοθεραπείας. Έχει βάλει η ίδια η φίλη τον τίτλο, τα ωφέλη της ψυχοθεραπείας. Καλουμερούδια από Ελλάδα Θέκλα μου. Καλημέρα, καλημερούδια από Κύπρο. Ήρθα σε επαφή μαζί σου διαδικτυακά πριν δύο μέρες και έχω πάθει κόλλημα. Δεν θυμάμαι καν πόσα βιντεάκια σου είδα. Κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και τρία χρόνια με μικρές παύσεις και ειλικρινά άλλαξε η ζωή μου. Και θέλω να το μοιραστώ αυτό μαζί σου και με τους ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο. Σας ευχαριστούμε που το μοιράζεσαι. Βρίσκομαι σε μια φάση της ζωής μου που πρώτη φορά συνειδητοποιώ ότι μπορώ να δημιουργήσω τη ζωή που θέλω αφού μου γίνουν ορατά αυτά που θέλω, άσχετα με τα οικονομικά προβλήματα. Πρώτη φορά συνειδητοποιώ ότι μπορώ να κάνω όνειρα. Θεωρούσα ότι δεν, είχω, δεν είχα το δικαίωμα να ονειρεύομαι. Ασχέτως που τώρα φαίνεται ότι δεν είναι εφικτά. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορεί ένας άνθρωπος να ονειρεύεται. Όταν φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο να μην ονειρεύεται, αυτό είναι δείγμα... Ε, δεν θέλω να πω κατάθλιψη, γιατί μπορεί να είναι και κατάθλιψη, αλλά σίγουρα είναι δείγμα μεγάλη απεσιοδοξία και ότι έχει παραδώσει τα όπλα και ότι έχει μπει σε μια μίζερη συνθήκη στην οποία πιστεύει ότι τίποτα καλό δεν του συμβαίνει, αλλά και τίποτα καλό δεν μπορεί να του συμβεί. Το όνειρα είναι υπέροχα, το να κάνουμε όνειρα, το να οραματιζόμαστε ένα όμορφο μέλλον, είναι υπέροχο, είναι δημιουργικό, είναι, μας πκινεί μας σπρώχνει προς την κατεύθυνση του να αλλάξουμε τη ζωή μας και να ελοπίσουμε τα όνειρά μας. Ε, και αυτό που γράφεις ότι βρίσκομαι σε μια φάση της ζωής μου, που πρώτη φορά συνειδητοποιώ ότι μπορώ να δημιουργήσω τη ζωή που θέλω, είναι πάρα πολύ σπουδαίο γιατί σημαίνει ότι έχεις επαναχτίσει τη δύναμή σου. Γι' αυτό το λόγο κάποιες φορές στα σχόλια είμαι έντονη όταν μπαίνουν κάποιοι φίλοι και γράφουν, ελάχιστοι όμως δεν είναι πολλοί, και γράφουν. Μα πως μπορεί να αλλάξει τη ζωή του άνθρωπου, όταν δεν έχει χρήματα. Μα η μοίρα μα είναι μαύρη. Μα είναι εύκολο να τα λε και δύσκολο να τα κάνεις Μα δεν είναι οι συνθήκες Μα είναι οικονομική κρίση. Μα είναι το ένα, μα είναι το άλλο. Ναι, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Ναι, υπάρχει οικονομική κρίση. Ναι, υπάρχουν δυσκολίε οικονομικέ. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γεννηθεί, έχουν την ατυχία να γεννηθούν σε οικογένειες που τους έχουν δώσει πολύ λιγότερες δυνατότητες για να φτιάξουν τη ζωή τους όπως θέλουν, όμως όλοι μας όταν το θέλουμε και όταν ε, έχουμε αισιοδοξία και έχουμε βοηθήσει τον εαυτό μας να ξεπεράσει τη μιζέρια που μας έχουν αφήσει, τα ψυχικά τραύματα που όλοι είχαμε στη ζωή μας, ο καθένας τα δικά του και ο καθένας διαφορετικά, τότε μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Πρώτη φορά συνειδητοποιώ ότι μπορώ να οργανώσω τη ζωή μου προς τους στόχους μου και σύμφωνα με τα θέλω μου. Παλιότερα τα άφηνα όλα στην τύχη. Δεν έχει χειρότερο πράγμα από το να αφήνει ο άνθρωπος τη ζωή του στην τύχη. Πρώτα απ' όλα τύχη δεν υπάρχει. Όταν λέμε τύχη και ατυχία, ε, έχει διάφορες έννοιες αυτό όταν το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι η μόνη περίπτωση στην οποία εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ τη λέξη τύχη ή ατυχία είναι στο σε ποια οικογένεια θα γεννηθείς γιατί όντω, κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται σε κάποιες οικογένειες που είναι πιο υγιείς ψυχολογικά, ψυχοσυναισθηματικά. Έχω γονείς οι οποίοι είναι περισ... λιγότερο κακοποιητικοί, λιγότερο βλαπτικοί προς τα παιδιά τους και κάποιοι άλλοι έχουν την ατυχία να γεννιούνται σε πολύ δύσκολες οικογένειες. Παρόλα αυτά, επειδή έχω δει χιλιάδες ανθρώπους, ανθρώπους, και έχω γνωρίσει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, και τα 20 χρόνια που δουλεύω ως ψυχολόγος, αλλά και τα τελευταία δύο χρόνια που διαβάζω τουλάχιστον 50 email δικά σας τη μέρα. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε πολύ δύσκολε συνθήκε, που είχαν την ατυχία να γεννηθούν σε πολύ δύσκολε οικογένειε, οι οποίοι όμω με το πείσμα του, με την προσπάθεια του, με το resilience του, την ψυχική του αντεκτικότητα και με τη θέλησή του, κατάφεραν να υπερβούν τα εμπόδια και να φτιάξουν μια ζωή πολύ καλύτερη από αυτή που θα ονειρευόταν οποιοδήποτε άλλο για αυτού, εάν ήταν στη θέση του. Τη διαφορά την κάνει το άνθρωπο και την κάνει η στάση που έχει απέναντι στον εαυτό του. Και η μιζέρια είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Η ψυχική κατάσταση εκείνη τη μιζε... της μιζέρια, τη παρέτηση, τη επίκληση τη μοίρα και του να αφήνει τα πάντα στην τύχη, ενώ είσαι πεπισμένο ότι έχει κακή τύχη και ότι στη ζωή σου δεν σου έρχονται ευκαιρίε και αυτέ οι ευκαιρίε. Α σου έρχονται τα θάλαζε τη ζωή σου και τα λοιπά. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Το πιο πιθανό, το σίγουρο μάλλον, είναι να μην βλέπει τι ευκαιρίε που όντω έχει, γιατί όλοι έχουμε ευκαιρίε. Φτάνει να έχουμε τα μάτια μα ανοιχτά να τι δούμε. Και όλα αυτά, δηλαδή το γεγονό ότι πριν αφήνοντα τη ζωή σου στην τύχη, γιατί δεν ήξερα. Δεν γνώριζα πώ λειτουργεί. Τι τρόποι χρειάζονται για να βρει ο άνθρωπος τη δύναμή του. Ζούσα σε χάος. Δικαιολογούσα μέσα μου τα πάντα και τα άριχνα στις αντικσότητες που μου ήρθαν από μικρή στη ζωή. Για παράδειγμα ότι έχω χάσει τον πατέρα μου σε πολύ μικρή ηλικία, το οποίο όντω είναι μια σοβαρή ατυχία, μια σοβαρή αντικσότητα. Δεν κλάφτηκα ποτέ, ούτε κλαίγομαι. Μπράβο. Λεβέντισα. Θαυμάζω τους ανθρώπους που παρόλες τις δυσκολίες τους δεν κλαίγονται και αντιπαθώ ενοχλούμε με τους ανθρώπους εκείνους που κλαίγονται συνέχεια. Δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι που κλαίγονται με τίποτα. Δεν μ' αρέσει ούτε εγώ ίδια να μεκλαμένη κλαμμένη, ούτε οι άλλοι γύρω μου να κλαίγονται. Αυτό που μου έλειπε να το πω ήταν γνώση ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτιάξει κάποιους άνθρωπους στη ζωή του. Παντρεύτηκα και έγινα μάνα μικρή και τώρα στα 50 βλέπω τα λάθη που έκανα γιατί δεν ήξερα. Η επιστολή στη μαμά σου με γλίκανε γιατί ένιωσα αυτό ακριβώ. Δεν ήξερα πώ να φερθώ. Αναφέρεσαι στην επιστολή στη μαμά μου, που είναι που λειτουργεί σαν πρόλογο στο βιβλίο μου Χαρούμενη Μαμά, χαρούμενα παιδιά. Μπορεί να μην χτυπήσαμε σωματικά τα παιδιά μας, αλλά τους μεταφέραμε κι εγώ και ο άνδρα μου όλα τα στραβά που κουβαλούσαμε. Ο άνδρα μου πιο χειριστικό θεωρώ, πέρασα δύσκολα συναισθηματικά μαζί του, όπω κι αυτό σίγουρα από μένα. Όμοιο στον όμοιο και κοπριά στα λάχανα που λέει μια παροιμία. Δεν το ξέρα αυτό, το κοπριά στα λάχανα. Α, έμαθα καινούργια παροιμία. Όμοιο στον όμοιο και κοπριά στα λάχανα. Με την ψυχοθεραπεία μου κατάλαβα ότι άλλαξα εγώ και άρχισαν να αλλάζουν όλοι στην οικογένεια. Μα τι ωραίο mail είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μαγικό. Η κόρη μου έφυγε από σχέση με χειριστικό άνθρωπο. Και πρώτη φορά δεν έπεσε με τα μούτρα σε άλλη σχέση. Ο γιο μου βρίσκεται ακόμη αραβωνιασμένο με χειριστικό πρόσωπο, αλλά τώρα ξέρω ότι με τον ορθό τρόπο συμπεριφοράς, έστω από μένα, θα γίνει το καλύτερο. Η αίσθηση της προσωπικής ελευθερίας, η δύναμη, ο σεβασμός προς τον εαυτό μου και προς τους άλλους, αρχίζουν μέσα μου να παίρνουν τη θέση τους. Τι ωραίο αυτό που λες! Η αίσθηση προσωπικής ελευθερίας. Η δύναμη... Ο σεβασμό προ τον εαυτό μου και προ του άλλου αρχίζουν μέσα μου να παίρνουν τη θέση του. Ναι, γιατί όχι, θέλω να σε γνωρίσω από κοντά και θέλω να γίνουμε φίλε. Μπορεί να με γνωρίσει από κοντά, αν είσαι στην Αθήνα, δεν ξέρω που είσαι, λε από Ελλάδα. 15 του Μάρτη θα κάνουμε στην Αθήνα ένα σεμινάριο μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου για τα, για συναισθήματα. Ψάξε να, το, να δει. Υπάρχει βίντεο στο κανάλι γι' αυτό και έλα. Τέτοιου ανθρώπου θέλω να έχω στη ζωή μου, αυθεντικού, αληθινούς, ελεύθερους, με ενσυναίσθηση. Σε βιντεάκι σου άκουσα ότι είναι χάρισμα το να έχεις ενσυναίσθηση. Το θεωρούσα μεγάλο πρόβλημα γιατί θεωρούσα ότι έπρεπε ό,τι βαρύ νιώθω ότι ήταν δικό μου και όταν καταλάβαινε ότι δεν ήταν δικό μου, μη γνωρίζοντας τι να κάνω, προσπαθούσα να λύσω τον άλλον τα θέματα για να νιώσω καλύτερα. Σε έβαλα στην καρδιά μου. Ήρθε στην ώρα που χρειαζόταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν απαντήσεις στις ερωτήσεις που έκανα μέσα μου. Σαν επιβεβαίωση σε αυτά που συνειδητοποιώ. Η ψυχολόγος μου, από ό,τι κατάλαβα και πολύ καλά κάνει, προσπαθεί να μην με καθοδηγεί. Καλά κάνει. Εσύ λοιπόν είσαι αυτό που με βοήθησε μέσα σε δύο μέρες να μπουν κάποια κομμάτια του puzzle στη θέση του. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόθεσή σου για να δημιουργήσουμε φιλία. Δυστυχώς, ε, λόγω της, επαφή επαφής που έχω της διαδικτυακής με χιλιάδες ανθρώπους, μόνο στο κανάλι μας έχουμε καμιά τριάντα πενταριά, χιλιάδες ανθρώπους εγγεγραμμένους, δεν είναι εύκολο για μένα να δημιουργήσω νέες φιλίες, Όμω, ε, όμως νιώθω φιλική αγάπη για όλους σας και νιώθω φιλική αγάπη για σένα χωρίς να σε έχω δει από κοντά με αυτά που γράφεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστολή η οποία ήρθε σαν βάλσα μου, πραγματικά ε, που είμαι σίγουρη πως θα ακουστεί σαν βάλσα μου στα αυτιά πολλών ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεο εδώ στο κανάλι. Είχαμε ξανά παρόμοιες επιστολές με ανθρώπους που μας έγραψαν τη <laughs> <Τ' έχω κάνει. laughs> Που μας έγραψαν την θετική εμπειρία και τα ωφέλη που έχουν πάρει από την ψυχοθεραπεία. Είναι ζωντανό παράδειγμα η επιστολή σου. Και εύχομαι τα καλύτερα. Αυτές τις μέρες θα κυκλοφορήσω και ένα βίντεο που θα μιλάω για επιβεβαιωμένες δοχέ, δομές δωρεάν παροχής ψυχοθεραπείας ...στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Το λέω ξανά και από αυτό το βίντεο. Όσοι από εσάς βρίσκεστε σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή της Κύπρου και έχετε δοκιμάσει κάποιες δωρεάν ψυχοθεραπεία, δομέ δωρεάν παροχών ψυχοθεραπε... δομές δωρεάν ψυχοθεραπείας. παροχή ε, ψυχοθεραπεία, στείλτε μου στο email μου, θέκλαπετρίδοατικιαχού.gr, είναι γνωστό το email μου, το email μου επίση βρίσκεται και στη περιγραφή του καναλιού. Στείλτε μου στο email μου πού πήγατε, ε, σε ποια πόλη, σε ποια δομή, ούτω ώστε θα, να φτιάξω, υπολογίζω τέλο του Μάρτη, ένα βίντεο στο οποίο να διαβάζω τα δικά σας, τα, τις δικές σας τις συστάσεις, επιβεβαιωμένο ότι έχω πάει για παράδειγμα στο υγιεινή του νοσοκομείο, στο τάδε τμήμα και είμαι ευχαριστημένο. Έχει εκεί δωρεάν ψυχολόγο, έχει εκεί δωρεάν ψυχή, ψυχίατρο κλπ. Και και αλλά μα ενδιαφέρουν και άλλε πόλει πέραν των Αθηνών. Για την Αθήνα έχουμε αρκετέ πληροφορίε. Αλλά με ενδιαφέρει πολύ και η επαρχία και Θεσσαλονίκη και Σέρε και Καβάλα, Κατερίνη, όλε οι πόλει και οι πόλη τη Κύπρου βεβαίω. Όσον αφορά στι πόλει τη Κύπρου, αυτό που θέλω να πω για όσου ακούν το, αυτό το βίντεο από Κύπρο είναι ότι υπάρχουν δωρεάν ψυχολόγοι στο δημόσιο. Τελευταία φορά που είχα ακούσει, στοιχίζει 3 ευρώ η συνάντηση με ένα ψυχολόγο στο δημόσιο. Εξ όσο γνωρίζω, σήμερα που μιλάμε, ακόμη δεν έχουν μπει, δεν έχουν εισαχθεί ψυχολόγοι στο ΓΕΣΥ, στο Γενικό Σύστημα Υγεία. Υπάρχουν όμω ψυχολόγοι στο δημόσιο, οι οποίοι με τη δημιουργία του Γενικού Συστήματο Υγεία, του ΓΕΣΥ, έχουν μεταφερθεί στο ΓΕΣΥ. Άρα μπορείτε να βρείτε δωρεάν ψυχοθεραπεία σίγουρα εκεί πέρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ πάρα πολύ για αυτήν την τόσο όμορφη επιστολή. Καλημέρα μας.